Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον παντά άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντονών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Έχουμε μπει στη νέα χρονιά. Και μπροστά μου έχω το ημερολόγιο το οποίο μας έχει ποιος είναι και ο Απόστολος τον οποίον διαβάζουμε, αλλά ποιο είναι και το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο. Κάθε φορά, όπως ξέρετε, στην Εκκλησία διαβάζουμε έναν Απόστολο την Κυριακή και ένα Ευαγγέλιο, αλλά και τις καθημερινές και τις εορτές. Και όταν δεν έχει Θεία Λειτουργία, στην πρώτη ώρα διαβάζουμε Απόστολο και Ευαγγέλιο. Εάν καθίσετε να δείτε αυτό το οποίο διαβάζουμε κάθε φορά, έχει σχέση το ένα με το άλλο. Δεν τα έβαλαν δηλαδή οι πατέρες απλώς όπως έτυχαν. Έχουν επιλέξει συγκεκριμένο τμήμα που αποδίδει το ίδιο νόημα στο επόμενο. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβάσω τους Αποστόλους αλλά και τα Ευαγγέλια και να τα σχολιάσουμε, τα οποία παρήλθαν αυτές τις εβδομάδες. Λέει λοιπόν προς Κολοσσέης, στο κεφάλαιο 3, στίχος 4 έως 11, στο Αποστολικό Ανάρτημα. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε και εμείς συναυτό φανερωθήσεστε, εν δόξη. Νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμία, κακή και την πλεονεξία ή της εστίν ειδωλολατρία. Διά έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Εμείς και εμείς περιεπατήσατε ποτέ, ότε εζείτε νεαυτής, νυνή δε απόθεστε και εμείς τα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν, εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδεξάμενοι των παλαιών άνθρωπων συν της πράξης συν αυτού και εντισάμενοι των νέων, των ανακαινούμενων εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου ουκένια Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροπιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αυτό είναι το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Για να ακούσουμε τώρα να το συγκρίνουμε με το Ευαγγελικό, για να δούμε τι κοινά σημεία έχει. Το Ευαγγέλιο είναι το κατά Λουκά, το 17, κεφάλαιο στίχος 12-19. Και εισερχομένου αυτού εις την ακόμη, απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες, ή έστησαν, πόρωθεν, και αυτοί ήραν φωνή λέγοντες, Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ειδών αυτοίς πορευθέντες, είπε, επιδείξατε εαυτούς της ιερεύση,
και εγέν το εν το υπάγειν αυτούς εκαταρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι η Άθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζον το Θεόν, και έπεσαν επί πρόσωπο παρά τους πόδας αυτού. Ευχαριστών αυτό, και αυτός είναι Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε εννέα που, ουχε βρέθησαν υποστρέψαντες, δούνε δόξα το Θεό, ή μη ο αλλογενής ούτους, και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου, η πίστη σου σε σωκέσαι. Λοιπόν, για να ακούσω τώρα από εσάς, διαβάζοντας το ένα κομμάτι, διαβάζοντας και το άλλο. Ποια είναι τα κοινά σημεία? Το πρώτο, γιατί μας μιλάει? Να μην καθυστερούμε όμως, και μένει κενό. Τι ακούσατε ότι μας μίλησε το πρώτο, ο Απόστολος? Ουσιαστικά να αποφύγουμε το σαγγλικό εαυτό μας, να απολυμίσουμε, γιατί αυτό δεν είναι αναφέρει ο χρόνος. Για το καθαρισμό αυτό, τι αυτό μας, την πορνεία, όλα αυτά, την ευθυνία, την ευθυνία. Είπε, νεκρώσατε ουν τα μέλη μόντα επί της γης, πορνείαν, καθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν, κακήν και την πλεονεξίαν ή τη συστή δολολατρίαν. Νινή δε απόθεστε και εμείς τα πάντα. Οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματος ημών. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους. Ενδυσάμενοι των νέων και ανακαινούμενων άνθρωπων. Έτσι. Πού κολλάει τώρα αυτό με το Ευαγγέλιο των 10 λεπρών? Ακριβώς. Οι λεπροί λοιπόν έχουν ένα λεπρό, το παλαιό σώμα το λεπρό, όπου είναι ένα κάθαρτο σώμα, και ότι μετά αυτοί, συναντούμενοι μετά του Ιησού, εκαθαρίστησαν. Πηγαίνει να δείξει τη ιερεύση. Στους ιερείς, σύ ιερεύς κατά την τάξη στον αιώνα, κατά την τάξη Μελκισεδέκ. Η λέπρα ποια είναι? Όλα αυτά. Η πορνεία, η ακαθαρσία, όλα αυτά είναι λέπρα. Τα οποία έχει πάνω στην ψυχή του άνθρωπος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο, παρότι φαίνεται ότι από κάτω ο Απόστολος με το Ευαγγέλιο δεν έχει καμία σχέση, φαίνεται δύο διαφορετικά πράγματα, εντούτοις αν τα προσέξεις, συνδέονται αυτά τα δύο πράγματα με τον παλαιό άνθρωπο, τα οποία θα τα σχολιάσουμε σε λίγο αργότερα. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι το Ευαγγέλιο, για να δούμε λοιπόν της Δευτέρας Κυριακής, ήταν της Τρίτης Κυριακής, αν δεν κάνω λάθος, για να δούμε τώρα της Δευτέρας Κυριακής, έτσι που διαβάσαμε, ή της, ναι. Λοιπόν, λέει το Αποστολικό Ανάγνωμα, είναι προς Εφεσίους. Τέταρτο κεφάλαιο, 7-13. Εν είδε εκάστο ημών, εδόθη η χάρις, κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Διό λέγει, αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εκμαλωσίαν, και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι εστίν, ημί ότι και κατέβη πρώτον, εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός εστί και ο αναβάς, υπεράνω πάνω των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτες, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομην οι πάντες, εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, της άνδρα τέλειων, της μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Απόστολος. Ευαγγέλιο τώρα. Είναι το κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 4:12-17. Αυτό που διαβάσαμε την Κυριακή που μας πέρασε. Ακούσες δε ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησε στη Γαλιλαία,
Και κατά λοιπόν τη Ναζαρέτ ελθόν κατόκης εν εις Καπερναούμ. Την παραθαλασσία εν ορίοι Ζαβουλών και Νεφταλήμ ή να πληρωθεί το ρηθέν για Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Γη Ζαβουλών και γη Νεφταλήμ, οδόν θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα, και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέτειλεν αυτής. Από τότε ήρθε το Ιησούς κηρύσει και λέει, μετανοείται, ίγκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Εδώ. Τι μας λέει το πρώτος ο Απόστολος, τι μας λέει το Ευαγγέλιο. Ακούω. Λεόντι. Ουσιαστικά και τα δύο, το κοινό σημείο που έχουν είναι ότι μιλάνε για την παρουσία του Χριστού στην γη και τη δράση του για το έργο του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο άλλος. Δεν μπορεί να δείτε κάποιο κοινό. Δεν είναι δυνατόν να μην διακρίνεται κοινά, βρε παιδιά. Εδώ είναι ξεκάθαρο το κείμενο. Λοιπόν, και αυτός μεν έδωκεν αποστόλους, τους δε προφήτες, τους ευαγγελιστάς. Ακούσας δε ο Ιησούς, λέει το Ευαγγέλιο, ότι ο Ιωάννης ο προφήτης παρεδόθη, ανεχώρησε. Αυτός έστειλε προφήτας. Αυτός έστειλε και τον Ιωάννη. Ξεκάθαρο. Αυτό που λέει. Δεν χρειάζεται τόσο σοφία ώστε να δυσκολεύεστε. Παρακάτω λέει. Ότι από τότε ήρθε το Ιησούς κηρύσιν και λέγει. Μετανοείται ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και εδώ μας λέει μετά, η συκοδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσωμη η πάντηση στην ενότητα της πίστος και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού πώς κερδίζεται. Πώς μας λέει ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Τι λέει το Ευαγγέλιο. Αυτή η αισθήνη η αλήθεια. Το να γνωρίσουν σε το μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αυτή εστί η αιώνιο ζωή. Είναι γιγνώσκους είσαι τον μόνον αληθινόν Θεόν. Αυτή είναι η αιώνια ζωή λέει. Δεν είναι άλλη. Από το να γνωρίσεις τον Ιησού Χριστόν. Το μόνον αληθινόν Θεόν. Ποιος είναι λοιπόν η αιώνια ζωή. Ο Χριστός. Αυτός είναι η αιώνια ζωή. Ποια είναι η βασιλεία των ουρανών. Η αιώνια ζωή. Να τα πιο κοινά. Που υπάρχουν. Η αιώνια ζωή και η βασιλεία των ουρανών είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Όταν κερδίζομαι και εισέρχομαι στην αιώνια ζωή, πού εισέρχομαι. Στη Βασιλεία του Θεού. Ευρίσκομαι μέσα στην αιώνια ζωή. Εδώ έχουμε δύο λοιπόν κοινά σημεία. Το ένα κοινό σημείο είναι ότι αυτός απέστειλε τους προφήτες, το άλλο μας λέει ότι η οικοδομή του σώματος του Χριστού. Όλοι αυτοί οι προφήτες μας οικοδόμησαν μέσα μας και πρέπει να οικοδομηθεί μέσα μας, να οικοδομηθεί μέσα μας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η αλήθεια και η αιώνιο ζωή του να γνωρίσουν εσέ το μόνο αληθινόν Θεό. Άρα λοιπόν, εάν γνωρίσω τον Ιησού Χριστό, άρα γνώρισα ποια είναι και βιώνω την αιώνια ζωή. Γιατί η ζωή είναι ο Χριστός και δεν είναι μια ζωή που τελειώνει, είναι αιώνια. Άρα ο Χριστός είναι η αιώνια ζωή. Αυτό δεν παρέχει την αιώνια ζωή, δεν παρέχει η βασιλεία των ουρανών. Άρα λοιπόν όταν λέει μετανοείται ίγκυ και γάρ η βασιλεία των ουρανών, έφτασε πάνω στη γη η βασιλεία των ουρανών,
είναι σαν να τους λέει ήρθα. Εγώ είμαι η αιώνια ζωή. Και γι' αυτό λέει παραπάνω. Έστειλε προφήτας, τους ευαγγελιστάς, τους ποιμένες και διδασκάλους προς καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις υποδομή του σώματος του Χριστού. Μέχρι καταδύσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Όταν λοιπόν έχεις επίγνωση, γνωρίσεις τον Υιό του Θεού, ταυτόχρονος κέρδισες τη Βασιλεία των Ουρανών. Έχεις έρθει τη Βασιλεία των Ουρανών μέσα σου. Αυτό είναι το δεύτερο. Μπορούσαμε να πούμε και κάτι άλλο στο δεύτερο. Ναι. Εκεί στο δεύτερο κομμάτι διαβάζεται το Ευαγγελίο που λέει να περνάτε εκεί και γράφει Βασιλεία των Ουρανών. Θυμάμαι ότι και οι προφήτες όπως διαβάσαμε εκεί στο Αποστολικό Ανάγνωσμα δεν ισχύονται κατά κύριο λόγο και την μετάνοια. Οπότε έχουμε και την κοινότητα μετάνοια, μετανοείται. Ναι. Αυτό είπα. Βασικό ότι έχει δύο προφήτες. Το τόνισα με την έννοια του. Ότι είναι για τον ίδιο σκοπό. Ναι. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα το πρώτο που διαβάσαμε. Τον Ιανουάριο. Είναι προς Κολοσσέις Β. Βλέπετε, β' κεφάλαιο 8 έως 12 ο στίχος. Βλέπετε μη της ημάς, έστε ο συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και καινής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εστέ εν αυτό πεπληρωμένη. Ως εστίν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Ενώ και περιεθμήθητε περί το μη αχειροποιήτω, εν τη απεκδύση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός, εν τη περί το μη του Χριστού συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι, ενώ και συνεγέρθητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού του εγείραντος αυτών εκ νεκρών. Αυτό είναι ο Απόστολος. Το Ευαγγέλιο. Και υπέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και ενούντες στο Θεόν, επί πάση εις ήκουσαν και είδων, καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Το Ευαγγέλιο είναι κατά Λουκάν Β. Και επλήστησαν η ημέρα 8 του περιτεμήν το πεδίο, και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το κληθένικο του Αγγέλου, πρώτου συλληφθήνε αυτόν εν τη κοιλία. Το δε πεδίον ύφξανε και κρατεού το πνεύμα του κληρούμενου σοφίας και χάρης Θεού είναι επ' αυτό. Και πορεύονται οι γονείς αυτού κατέτωσης Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ό,τι εγένε το ετών 12, αναβάλλον αυτόν της Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντοντας ημέρας εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινε τη Ιησούς οπέσεν Ιερουσαλήμ. Και ουκ έρνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού, νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήρθον ημέρας οδόν και αναζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή. Και μη ευρώντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, ζητούντες αυτών. Και γένετο μεθημέρας τρεις εύρων αυτών εν το ιερό καθεζόμενο, εν μέσω των διδασκάλων, και ακούοντα αυτών και περωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση, και εν τες αποκρίσεις είναι αυτού. Και οι δόντες αυτών εξεπλάγησαν, και προς αυτών η μήτηρα αυτού είπε, τέκνον, τι επίησας ήμην ούτως. Ιδού ο πατήρ σου, καγώ, ο δυνόμενη εζητούμενησε. Και είπε προς αυτούς, τι ό,τι εζητείτε με, ουκ είδετε ό,τι εν της του πατρός μου δι είναι με. Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήρθε της Ναζαρέθ, και υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτηρα αυτού διατήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Και ο Ιησούς προέκοπτε τη σοφία και ηλικία και χάρη την παραθεώ και ανθρώπους. Εδώ λοιπόν. Βρήκατε ποιο είναι το κοινό σημείο. Η περιτομή. Μάλιστα. Πολύ σωστό. Ρυθμίθητε περιτομή αχειροποιήτω. Μας μιλάει ότι έχει υπερρυθμιστεί ο άνθρωπος με την περιτομή. Οι Εβραίοι έχουν τη βάφτισή τους, λαμβάνουν το όνομά τους. Εμείς λοιπόν έχουμε περιτομή, έτσι αχειροποιείται. Μάλιστα.
και μας αναφέρει ότι αυτή η περιτομή του Χριστού είναι συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι. Έτσι. Ότι δηλαδή για τις βαπτίσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού σε μας μεταφράζεται. Γι' αυτό και είναι αχειροποίητος η περιτομή μας. Ας, άλλο κοινό σημείο. Εκτός από την περιτομή. Η σοφία του κόσμου και η σοφία του. Η σοφία του κόσμου. Είναι και η σοφία επάνω ο Απόστολος. Να αποφεύγετε τη σοφία του ή τη σοφία. Βλέπετε με τη σημάσια στο συναλλαγόγο για τις φιλοσοφίες της καινής απάντησης κατά την παράδοση των ανθρώπων και τα στοιχεία του κόσμου και ού κατά Χριστόν. Τα στοιχεία λέει, δεν λέει τη σοφία, ναι. Στην αρχή είναι η σοφία. Ορίστε. Τις αρχές αυτό που είναι. Τις ψεύτικες αρχές που όλοι βέβαια. Ναι, και τι λέει παρακάτω, το Ευαγγέλιο που κολλάει. Κατά τη σοφία του Θεού, την περιοχήμαση. Και αυτή είναι η πραγματική σοφία. Ναι. Εξίσταται με τη διδασκαλία του στο ναό. Εδώ έχει ένα πολύ χοντρό πράγμα που έπρεπε να το δείτε αμέσως. Ιδιαίτερα οι θεολόγοι. Προσδιορισμούς του Χριστού σαν Υιού του Θεού και σωτήρα του κόσμου. Δηλαδή με λίγα λόγια πες το διαφορετικά. Ότι η σωτηρία ήρθε στο πρόσωπο του Χριστού. Όχι. Αυτό είναι... Όχι, όχι. Δεν το χάλασες. Ότι είναι Υιός του Θεού. Δηλαδή εκεί εγώ νομίζω ότι κεντρώνεται. Το ποιο είναι. Τι είναι αυτός. Στο παρουσιάζεται στο... Υιός Θεού, δηλαδή, Θεός. Ότι εν αυτό κατοικεί πάνω το πλήρωμα της Θεότητας σωματικός. Και έστε εν αυτό πεπληρωμένη όσοι στην κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Σε αυτό κατοικεί η Θεότητα. Ολόκληρη Θεότητα. Όλος ο Θεός ευρίσκεται μέσα σε ένα πρόσωπο. Τον Ιησού Χριστό αυτή τη στιγμή. Έτσι, το δεύτερο πρόσωπο εννοείται της Αγίας Τριάδος. Και πού πάει τώρα. Πηγαίνει στο και γίνεται το μεθημέρες της. Έβρον αυτόν το ιερό καθεζόμενο. Και τι είπε λέει προς αυτούς. Τι με ζητάτε. Ότι είμαι στο σπίτι του πατρός μου. Αυτό είναι το κοινό σημείο. Που δείχνει μαρτυρεί τη θεότητα του Χριστού μας. Που δείχνει τη θεότητα του Χριστού μας. Αυτομάτως. Λοιπόν, έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στα Ευαγγέλια, έτσι, ή στα αποστολικά αναγνώσματα, υπάρχει ένα κοινό σημείο πάντοτε. Ή και δύο κοινά σημεία. Ή και τρία κοινά σημεία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι εδώ το Ευαγγέλιο, ας το πούμε, είναι το κατά Λουκάν, αυτό που διαβάσαμε, αλλά που μιλάει για την περιτομή του Ιησού, αλλά ταυτόχρονα όπως μας μεταδίδει και μας πάει και στο ναό του Σολομώντος. Και γι' αυτό έχει 20-21 και μετά πάει 40-52 στίχους. Αφήνει όλους τους υπολείπους στίχους και επιλέγει. Δεν είναι συνεχόμενο. Δηλαδή, αν ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη, δεν θα το βρούμε συνεχόμενο το κείμενο. Και γι' αυτό, αν δείτε και στο Ευαγγέλιο πάνω ή στον Απόστολο πάντοτε, αναφέρει και λέει όταν διαβάζουμε. Προς Κολοσσαΐς Β' ξέρω κι εγώ, 8-12 και μετά μπορεί να λέει 20-25 ή να λέει κεφάλαιο Γ' 30-32. Να έχει πάρει κάποιο άλλο κομμάτι που το συντεριάζει. Παίρνει κομμάτια δηλαδή. Δεν τα είναι συνεχόμενο κείμενο που διαβάζουμε. Εμείς ακούγεται σαν να είναι συνεχόμενο, όμως κάνουν ενώσεις. Διότι θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα από κάτω στους χριστιανούς. Και επειδή το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος διαβάζεται την ώρα που είναι οι κατηχούμενοι. Είναι στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας των κατηχουμένων. Δεν είναι στη λειτουργία των πιστών, διότι αυτά οι πιστοί τα γνωρίζουν. Τους είναι γνωστά πλέον στους πιστούς. Δεν τους είναι κάτι άγνωστο στους πιστούς. Και γι' αυτό αυτά αναδιαβάζονται όση ώρα είναι μέσα οι κατηχούμενοι. Και γι' αυτό αμέσως, μετά λέει τα «Ήπομεν πάντες εξ όλης ψυχής, εξ όλης καρδίας» και αρχίζει «Η κατοικούμενη προέλθεται». Όσοι το κατοικουμένουν, κατοικούμενη προέλθεται. Να φύγετε δηλαδή. Τελείωσε, παρακολουθήσατε, ακούσατε τον Απόστολο, ακούσατε το Ευαγγέλιο,
έγινε και η εξήγησή του κτλ. Από εκεί και πέρα τελείωσε η λειτουργία των κατηχουμένων, αρχίζει η λειτουργία των πιστών με τη λέξη «Όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενο». Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία θα παραμείνετε πλέον μόνον όσοι είστε πιστοί. Είστε δηλαδή βαπτισμένοι ήδη. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να έχετε περάσει ήδη έξω. Και γι' αυτό με το όσοι πιστοί ήδη είχαν φροντίσει οι θυρωροί της Εκκλησίας να απομακρύνουν τους κατηχουμένους και να τους βγάλουν εκτός ναού. Και μέσα στο ναό έμεναν πλέον όσοι πιστοί ήσαν αυτοί οι οποίοι θα συμμετείχαν μετά και στην κοινωνία του φωτός. Θα συμμετείχαν μετά στην κοινωνία της ζωής. Θα συμμετείχαν μετά στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Άρα λοιπόν και η διάταξη της Θείας Λειτουργίας πάλι δεν είναι τυχαία. Σήμερα βλέπετε ότι ούτε οι θυρωροί υπάρχουν στις πόρτες, ούτε υπάρχουν τα δίπτυκα, ούτε υπάρχουν την ώρα που ο ψάλτης ψάλλει ή ο διάκονος ή ο ιερεύς αναφέρει κατοικούμενοι προέλθεται, μέσα από τον ναό να είναι άπιστη, αλόδοξη, ετερόδοξη, περίεργη. Μπορεί μέσα στον ιερό ναό να βρίσκεται οτιδήποτε θέλεις. Αυτοί λοιπόν έπρεπε όλοι να εξέλθουν. Γιατί ακριβώς μετά από εκεί και πέρα αρχίζει το μέγα μυστήριο. Και όταν ξεκινάει ένα μυστήριο, μετέχουν μόνο οι μύστες. Αυτοί οι οποίοι μετέχουν σε αυτό το μυστήριο. Σήμερα όμως δυστυχώς δεν επικρατεί αυτό το πράγμα. Με την πάροδο των αιώνων άλλαξε, αλλοιώθηκε και ίσως αυτό να οφείλεται και στο ότι κάποια στιγμή βαπτίστησαν όλοι και είμαστε πλέον όλοι οι χριστιανοί σχεδόν μέσα στην Ελλάδα. Οπότε και γι' αυτό πολλοί ιερείς βλέπετε τα κατοικούμενα τα παντούν. Πηγαίνουν αμέσως στο όπως υπό του κράτους. Δηλαδή μετά το Ευαγγέλιο δεν λένε τα είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Όλα αυτά των κατοικουμένων τα παραλείπουν και πάνε αμέσως στο χερουβικό που λέει όπως υπό του κράτους σου πάντοτε και τα λοιπά. Φυλασσόμενοι, λοιπόν μας φυλάει, δηλαδή βρισκόμενα μέσα στο κράτος σου και μας φυλάει. Εμείς όμως σήμερα και αυτό που θέλω να μείνουμε είναι στο ότι θα πρέπει να προσέχουμε όταν διαβάζει και ο ιερέας γιατί ή ο διάβολος του Ευαγγέλιου, του ψάλτης των Απόστολων, διότι από αυτό το πράγμα, τη μελέτη αυτού του πράγματος, μπορούμε να βγάλουμε ωραιότατα μηνύματα, ωραιότατα κηρύγματα, συναφή το ένα να έχει συνάθεια με το άλλο. Γιατί πιθανόν, εάν κάποιος ανέλυε το Ευαγγέλιο με τους λεπρούς, θα κόλλαγε στην αχαριστία ένας ιεροκήρυκας. Θα είχε κολλήσει ιδέα νέα πού. Και αν ακούσετε όσα κηρύγματα ακούτε περί της ημέρας εκείνης και τα λοιπά που διαβάζετε αυτό το Ευαγγέλιο, των 10 λεπρών, οι άνθρωποι, οι ιεροκήρυκες συνήθως μιλούν και μένουν περί της αχαριστίας. Ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι αχάριστος, διότι ενώ εκαθαρίστησαν και οι 10, μόνο ο ένας γύρισε και είπε ευχαριστώ τον Θεό. Εδόξασε τον Θεό. Λοιπόν, και ενώ οι άλλοι δεν το έπραξαν. Λοιπόν, έχετε κάτι σε αυτό να συμπληρώσετε? Δεν έχετε. Για να δούμε τώρα λοιπόν πιο πληρέστερα αυτό το πράγμα. Βλέπετε ότι λέει ο το πρώτο αποστολικό, μένω στα κομμάτια τώρα αυτά, τα οποία ταιριάζουν. Ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εστέ εν αυτό πεπληρωμένη όσοι στην κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Ότι μέσα σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Είναι μέσα στο μέλλον.
και εστέ εν αυτό πεπληρωμένοι. Και είστε μέσα σε αυτό πλέον γεμάτοι. Και είστε μέσα σε αυτό γεμάτοι. Όταν δηλαδή, γιατί είμαστε γεμάτοι? Διότι το σώμα του Χριστού είμαστε εμείς. Η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός, εμείς είμαστε το σώμα. Και έτσι άλλος από εμάς, δηλαδή η Εκκλησία ολόκληρη, αποτελείται από το λαιμό και κάτω, θα λέγαμε. Την Εκκλησία δεν την αποτελεί το κεφάλι. Και γι' αυτό εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Αλλά το κεφάλι είναι μόνο ο Χριστός. Το δε σώμα του είναι πάλι ο Χριστός. Αλλά μέσα στο σώμα του εμπλεκόμεθα και εμείς. Όπως εμπλέκεται μέσα στο σώμα του η θεότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως αυτά έχουν γίνει μέσα στο σώμα του, η θεότητα και το σώμα ενώθηκαν, ασυγκύτως όμως, χωρίς το ένα να επηρεάζει η μία φύση, η ανθρώπινη φύση, να μην επηρεάζει τη θεϊκή, έτσι, και έχουμε το θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, εδώ είναι που οι μονοφυσίτες ή οι κόπτες οι λεγόμενοι, θεωρούν ότι αφού ενώθηκε η θεότητα μαζί με το σώμα, η θεότητα θεωρούν ότι απορρόφησε, επειδή είναι πιο ισχυρή, απορρόφησε το ανθρώπινο. Ενώ εμείς δεν δεχόμεθα ότι απορροφήθηκε η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Παρέμεινε τέλειος άνθρωπος. Τέλειος. Με όλες τις ανάγκες ενός ανθρώπου. Πλην της αμαρτίας. Πλην της αμαρτίας. Ο Χριστός είχε μόνο τα αδιάβλητα πάθη. Όχι τα διαβλητά. Τα διάβλητα πάθη είναι η πείνα, η δίψα, η στεναχώρια. Αυτά είναι τα διάβλητα πάθη. Ενώ τα άλλα τα πάθη, οργή, θυμός, κακία, μνήσος, πορνεία, αμοιχεία, είναι διαβλητά πάθη. Ο Χριστός λοιπόν έχει μόνο τα διάβλητα πάθη. Αυτά που είχε και ο Αδάμ. Και γι' αυτό ονομάζεται και ο νέος Αδάμ. Είναι ο νέος Αδάμ. Όπου έρχεται τώρα η θεότητα και ενώνεται μαζί. Ενώνεται μαζί. Όμως δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, δύο πράγματα. Έχουμε έναν άνθρωπο, θεάνθρωπο, ασυχήτως ενωμένο, αλλά με δύο φύσεις. Την ανθρωπίνη και την θεϊκή. Όπως έχουμε τρία πρόσωπα στον ουρανό, αλλά έναν Θεό. Μέσα εδώ λοιπόν τώρα στο πλήρωμα της θεότητος, σε αυτό και εμείς είμαστε πεπληρωμένοι. Καθότι ο Χριστός είναι η κεφαλή φάσης αρχής και εξουσίας. Αυτός εξουσιάζει τον πάντα. Μέσα στο σώμα, αυτός είναι ο εξουσιαστής τον πάντα. Και γι' αυτό αλλού λέει τα πάντα και εν πάση Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι το πάντα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ευαγγέλιο. Στο Ευαγγέλιο μας αναφέρει λοιπόν και γέντο μεθημέρας τρεις εύρων αυτών εν το ιερό καθεζόμενο. Εν το ιερό καθεζόμενο. Εάν θυμηθούμε ότι ο συμβολισμός του ναού, το ιερό είναι ο θρόνος του Θεού που χωρίζεται με το τέμπλο, τα Άγια των Αγίων χωρίζονται από το κοινό που είναι από κάτω. Το τέμπλο, όπως είπαμε, συμβολίζει το χωρισμό του ανθρώπου, το φράγμα, το μεσότυχον, που έκοψε την επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, βλέπετε ότι έχει πάει και έχει καθίσει εν το ιερό καθεζόμενο. Λοιπόν, και τι λέει, ότι τους ομιλούσε κιόλας και εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτού, καθόμενοι στο ιερό λοιπόν, αναδεικνύει τη θεότητά του. Διότι στο ιερό, το ιερό συμβολίζει το θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και το σύθρονο το έχουμε εκεί μέσα. Είναι ο θρόνος του Θεού. Πήγε λοιπόν πολύ σωστά στη θέση.
ακούντας δε επί τη συνέση και της αποκρίσεις αυτού και ειδώντας αυτόν εξεπλάγησαν. Και προς αυτόν η μήτερα αυτού είπε, τέκνο, τι επίησες ημίν ούτως. Ιδού ο πατήρ σου καγώ, ο δυνόμενη εζητούμενησε. Και είπε προς αυτούς, τι ό,τι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με. Γιατί με να ζητάτε. Και η Παναγία, επειδή οι Εβραίοι ενόμιζον και θεώρουν τον Ιωσήφος πατέρα του παιδίου, γι' αυτό ακριβώς η Παναγία λέει ο πατέρας σου. Διότι δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο, αφού οι πάντες ήξεραν, αυτό είναι το μυστήριο του και κρυμμένο. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι ο πατέρας του, διότι αυτομάτως θα δημιουργεί το πώς εγεννήθη. Δεν μπορούσε να απεκαλυφθεί το μυστήριο. Οπότε πολύ φυσιολογικά η Παναγία τον ρωτάει και του λέει, πού είσαι παιδί μου, σαν να ζητάει εδώ ο πατέρας σου και η μάνα σου. Και του λέει, δεν ξέρετε ότι εγώ πρέπει να είμαι εδώ, ουκ είδετε, δεν γνωρίζετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με, ότι πρέπει να είμαι εγώ στο σπίτι του πατέρα μου. Δεν αναγνωρίζει τον Ιωσήφ λοιπόν σαν πατέρα του. Δεν αναγνωρίζει τον Ιωσήφ σαν πατέρα του. Αλλά αναγνωρίζει σαν πατέρα του τον Θεό Πατέρα. Το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Όπου γεννάτε. Αηδίως όπως αναφέρει η Γραφή. Και οι πατέρες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ πάλι πιστοποιεί την θεότητά του. Δηλαδή ομολογεί ότι είναι Θεός. Σε κάθαρα. Διότι αφού αυτός είναι ο πατέρας μου, τι είναι ο πατέρας μου? Θεός. Άρα δεν μπορεί εγώ να είμαι κάτι άλλο. Γιατί ο άνθρωπος τι γεννά? Άνθρωπο γεννά. Το ζώο γεννά ζώο. Το πτηνό γεννά πτηνό. Δεν μπορεί να γεννήσει κάτι άλλο. Άρα αφού αυτός είναι ο πατέρας του, άρα αυτό που εγέννησε είναι το αυτό πράγμα. Είναι Θεός. Θεός αληθινός, λέμε στο πιστεύω, εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Γεννήθηκε και δεν κατασκευάστηκε. Εδώ βασίζεται. Ότι είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα και ου ποιηθέντα. Δεν φτιάχτηκε. Δεν κατασκευάστηκε. Γεννήθηκε. Και γι' αυτό είναι Θεός αληθινός, δηλαδή δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι ψέμα αυτό, δεν είναι υποδιέστερος Θεός, είναι κανονικός, αληθινός Θεός, όπως είναι και ο πατήρ. Και το λέει Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Αυτό λοιπόν βλέπουμε στο πρώτο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγκη. Και να έρθουμε τώρα στα βαθύτερα νοήματα του Δευτέρου, της Δεύτερης Κυριακής, του Ιανουαρίου. Και αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς τον καταρτισμό των Αγίων, εις έργων διακονίας, εις υποδομή του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομοι οι πάντες, εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Ακούσαστε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησε εις την Γαλιλαία. Μας λέει λοιπόν ότι αυτός είναι, αυτός έδωκε τους μεν αποστόλους. Ποιος είναι αυτός? Μας λέει λίγο παραπάνω. Λέει. Διό λέει, ο ψαλμοδός πρέπει να λέει. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσεν εκμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Το δε ανέβη, τι εστί, ημοιώθηκε κατέβη πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός εστί και ο αναβάς,
υπεράνω πάντων των ουρανών, ή να πληρώσει τα πάντα. Εδώ τι μας λέει. Ο Χριστός τι έκανε με την γέννησή του. Κατέβη. Για ακούστε εδώ τι λέει όμως. Διό λέγει. Αναβάσεις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδω και δώματα της ανθρώπης. Ανέβηκε λέει. Και τι είναι το ότι ανέβη λέει. Τι εστίν ημιώτη και κατέβει πρώτον. Εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς, αυτός εστί και ο αναβάς. Υπεράνω πάντο των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Γι' αυτό λέμε ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Στο βασιλεύ ουράνιο. Από τις πλευράς της θεότητος, ο Θεός είναι πανταχού παρών. Δηλαδή, δεν κατέβηκε πριν 2.000 χρόνια ο Χριστός, πριν 2.000 χρόνια, 8, κατέβηκε ο Χριστός επάνω στη γη. Αλλά γι' αυτό λέει αναβάς και κατέβηκε και ξανανέβηκε και ανεβαίνει και κατεβαίνει. Γιατί θέλω να δείξω ότι ως Θεός ήταν πάντοτε και πάνω και κάτω. Και πάνω και κάτω. Και γι' αυτό τα κατέβηκε με τη μορφή του ανθρώπου. Έτσι, όταν μπήκε μάλλον και έλαβε σάρπε και όστα. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που δεν ήταν, έγινε, που λέει ο Χρυσόστομος. Και αυτό, το οποίο ήταν, παρέμεινε. Παρέμεινε Θεός. Ο Ων εις τον κόλπον του Πατρός. Ότι εγεννήθη πεδίο νέων, ο προαιώνων Θεός. Όπου ήταν πανταπού παρών. Και πάνω και κάτω και απ' έξω και μέσα και ούτω καθεξής. Εδώ πάλι μαρτύρητη η θεότητά. Δηλαδή αυτός που όταν κατεβαίνει στα ουράνια, δεν είναι ένας άγγελος, δεν είναι κάποιος άλλος, μια άλλη δύναμη, αλλά είναι αυτός που έδωκε και τους Αποστόλους και τους Προφήτας, τους Ευαγγελιστάς, τους Ποιμένας προς τον καταρτισμό των Αγίων. Εδώ βλέπουμε ότι προς Εφεσίους ο Παύλος αποκαλεί τους χριστιανούς Αγίους προς καταρτισμό των Αγίων. Αυτοί οι Άγιοι είμαστε εμείς. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν βαπτιστεί στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι αυτοί μας λέει, τους έστειλε αυτός ο οποίος είναι ο αναβάς και ο καταβάς και οι οποίοι τους έστειλε εις έργον διακονίας να διακονήσουν. Ποιο? Το έργο του. Ποιο είναι το έργο του? Το να φτιάξουν την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Το να μας πάρουν εμάς και να μας ενώσουν μέσα στο σώμα του Χριστού. Να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού. Μέχρι καταδύσομεν οι πάντες, μέχρι να καταδύσουμε όλοι, εις ενότητα πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Να ενωθούμε όλοι μαζί και να λάβουμε γνώση του Υιού του Θεού. Να λάβουμε γνώση, αυτό που λέει ο Ιωάννης, όταν ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του, θα δούμε ακριβώς τι λέει ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό, ούτως είναι εν αρχή κτλ. Και λέει, είναι το φως του αληθινών ο Χριστός. Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Εν το κόσμο είναι. Προσέξτε. Εν το κόσμο είναι. Αυτό που λέει εδώ πέρα. Ήταν στον κόσμο ο Χριστός. Αλλά ήταν ως Θεός. Και γι' αυτό λέει ο Αναβάς. Ήταν στον κόσμο. Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο. Και ο κόσμος αυτό το κέρμα, αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε, δεν τον κατάλαβε. Εις τα ίδια ήρθε
και ήδη αυτοί που παρέλαβαν. Και ξαναήρθε στα ίδια, μετά πάλι στον κόσμο. Έγινε ίδιος με εμάς. Αλλά κανείς δεν τον αντελήφθηκε. Όσοι δεν έλαβαν αυτόν, όσοι δεν τον παρέλαβαν αυτόν, τον επίστεψαν, τον αποδέχτησαν, έδωκεν αυτή σε εξουσία τέκνα Θεού γενέστον. Και πάει παρακάτω και λέει «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε, τον Θεόν ουδείς τον είδε ποτέ. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατος». Μας εξήγησε περί του Πατρός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, δεν είναι του Θεού. Αυτός ο οποίος ευρίσκεται στον κόλπο, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Αναζητώ να βρω το τμήμα εκείνο το οποίο αναφέρει άφιεστη αιώνιο ζωή το γινώσκωσή σε το μόνο αληθινό Θεό. Δεν βλέπω και καλά και δεν το μπορώ να το βρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ιωάννης το αναφέρει. Λοιπόν, δεν το βλέπω τώρα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ώστε να φτάσουμε στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Όποιος γνωρίσει τον Χριστό όμως, και όχι μόνο να το γνωρίσει, αλλά να μπει μέσα στην οικοδομή του σώματος του Χριστού, να ενωθεί μαζί του. Άρα ενώνεται με τη ζωή. Άρα ενώνεται με το φως. Άρα ταυτόχρονα γνωρίζει την αιώνια ζωή. Γιατί δεν μπορεί να γνωρίσεις κάποιον αν δεν είσαι μέσα σε αυτόν. Εκ του πλησίον. Εντός αυτού. Και γι' αυτό ο Υιός μπορεί και γνωρίζει τον Πατέρα, διότι είναι ο όνης των κόλπων του Πατρός. Εμείς λοιπόν όταν συνδεθούμε μαζί του και συνδεόμεθα μέσα του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας και γι' αυτό υπομονομάζεται Θεία Κοινωνία γιατί επικοινωνεί πλέον ο άνθρωπος με τον Θεό, άρα έχει αυτή την επικοινωνία την πλήρη, επομένως τότε γνωρίζεις πραγματικά τον Υιό του Θεού. Όποιος γνώρισε τον Υιό του Θεού, πλέον αυτός έφτασε εις την ενότητα της πίστεως και μπήκε στη σωτηρία. Και γι' αυτό το Ευαγγέλιο μας λέει μετά ότι είπε ο Χριστός «Οίκη και μετανοείται, οίκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Έφτασε. Είναι πάνω στη γη η βασιλεία των ουρανών. Εγώ είμαι. Και γι' αυτό λέει «Ο μένον εν εμή, καγώ μένον εν αυτό». Όποιος μένει μέσα μου, είμαι και εγώ μέσα σε αυτόν. Και γι' αυτό η Εκκλησία τι είναι. Η βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Η Εκκλησία τι είναι, το σώμα του Χριστού. Η Εκκλησία τι είναι, ο ίδιος ο Χριστός. Το σώμα του Χριστού, εμείς δηλαδή. Ο Χριστός λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι έχει φύγει στην ουσία. Δεν έχει φύγει. Όπως και προήτανε, έτσι ξανά είναι. Δεν είπε ότι θα μείνω πάσα στα σημέρα στη ζωή έως συντελείες του αιώνος. Ότι θα παραμείνω πάνω στη γη μέχρι συντελείες του αιώνος. Παρότι είπε ότι φεύγω και πρέπει να φύγω για να αποστείλω τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, σε άλλο σημείο όμως λέει, αναφέρει ότι όπου οι δύο ή τρεις συνειμμένοι, εν μέσω αυτών είμαι και εγώ. Άρα είναι εδώ. Δεν είναι στον ουρανό, είναι και εδώ. Η βασιλεία του Θεού είναι επί της γης, ήδη. Είναι επί της γης η βασιλεία του Θεού. Ήρθε πλέον η βασιλεία του Θεού επί της γης.
Άρα ο Χριστός, αφού είναι ο ίδιος η Βασιλεία του Θεού, ο ίδιος είναι η αιώνια ζωή, γι' αυτό λέμε ότι ο Παράδεισος ξεκινάει από εδώ. Η Βασιλεία του Θεού ξεκινάει από εδώ. Και απλώς συνεχίζουμε μετά. Απλώς συνεχίζουμε. Γιατί ήδη έχουμε εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Και μετά αυτό που κάνουμε πλέον είναι ότι συνεχίζουμε να ζούμε πλέον στην τελειότητα μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Να ζούμε μαζί με τον Ιησού, ενωμένοι. Σε παρακαλώ Πάτερ, τι είπε, Πατέρα μου, στην τελευταία χαιρετική προσευχή. Σε παρακαλώ, λέει, καθώς και εμείς είμαστε ένα, έτσι και αυτοί να είναι μαζί μας ένα. Άρα να είναι ενωμένοι μαζί μας. Άρα είναι ουσιώδες ο άνθρωπος να είναι ένα με τον Θεό. Γιατί όποιος ζει μες στο Θεό, ζει μες στο φως. Όποιος ζει μες στο Θεό, ζει στην αιώνια ζωή. Ζει μες στη Βασιλεία του. Όλα αυτά συνταυτίζονται. Για να δούμε και το τρίτο και να τελειώνουμε. Είναι η παραβολή των 10 λεπρών στο Ευαγγέλιο. Οι λεπροί λοιπόν οι άνθρωποι είναι εμείς είμαστε. Οι οποίοι ο Ιησούς Χριστός μας καθαρίζει. Από τα λέπια της αμαρτίας. Μας καθαρίζει από τα πάθη της σαρκός. Μας καθαρίζει. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται η κάθαρση. Ο άνθρωπος πρώτα να καθαρθεί. Πρώτα πρέπει να καθαρίσει ώστε να λάμψει και να φωτιστεί. Πρέπει να πετάξει τον παλαιόν άνθρωπο, τον λεπιασμένο με τα λέπια της αμαρτίας, τον λεπρό. Πρέπει να τον αρνηθεί, να τον εγκαταλείψει. Και γιατί? Γιατί δεν μπορεί να είναι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών με λέπια. Δεν μπορεί. Θα είναι ψευδέστηση μετά να νομίζει ότι ζει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ότι ήδη τώρα είναι μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και από εκεί θα συνεχίσει. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος, ο Παύλος, στην προς Κολοσσαείς, που είναι το Αποστολικό. Νεκρώσατε ουν τα μέλη μόντε επί της γης. Πορνείαν, ακαθασίαν, πάθος, επιθυμία, κακήν και την πλεονεξίαν ήτησε στην ειδωλολατρία. Διαέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Για τα οποία λέει έρχεται η οργή του Θεού σε όσους δεν κάνουν υποπολή και απειθούν. Εμείς και εμείς περιπατήσατε ποτέ ότε εζείτε εναυτής. Και εσείς λέει είσαστε κάποτε μαζί με αυτούς που ζούσαν στην πορνεία, στην ακαταρσία, στα πάθη, στις κακές επιθυμίες, στην πλεονεξία, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο λέει, παρά είναι ειδωλολατρικά όλα αυτά, ειδωλολατρία όλα αυτά. Λοιπόν, απόθεστε, λέει, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν, εκ του στόματος ημών. Μην ψεύδεστε εις αλλήλεις, απεκδισάμενοι των παλαιών πράξης άνθρωπων, σύντες πράξης είναι αυτού. Απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο, μαζί με όλα τα έργα αυτά, της πορνείας, της μοιχείας, της ακατασίας, όλα αυτά, εντισάμενοι τον νέον άνθρωπο. Αυτό που γίνεται με τους λεπρούς. Και ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο. Σε αυτούς λέει, περπατήσατε μαζί τους όταν ζούσατε μαζί τους. Άρα λοιπόν, οι χριστιανοί παρότι ζουν μες στον κόσμο, στην ουσία είναι εκ του κόσμου τούτου, λέω. Ανήκουν σε ένα δικό τους κόσμο. Και γι' αυτό λέει ενωμένου σε μια πόλη, ουκ έχουμε νόδε μέλους στα πόλη, αλλά τη μέλους αν επιζητούμε. Και γι' αυτό και ο χριστιανισμός δεν έχει εθνικές φυλετικές διακρίσεις. Γι' αυτό λέει ουκ έστιν Έλλην ή Ιουδαίος, Έλληνας ή Τούρκος, Βούλγαρος ή Σέρβος. Γιατί όποιος μπαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών, όποιος ανήκει πλέον στην εκκλησία του, φεύγει από όλα αυτά. Και γι' αυτό ο εθνοφιλετισμός έχει καταδικαστεί από την εκκλησία μας ως αίρεση.
Και γι' αυτό κακώς υπάρχουν και εθνικές εκκλησίες. Κακώς υπάρχουν εθνικές εκκλησίες. Αυτό το πρώτο λάθος το κάναμε εμείς. Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία. Εμείς το κάναμε πρώτοι. Όταν αποκαπήκαμε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Γι' αυτό το Πατριαρχείο λεγόταν Οικουμενικό. Μπαίνουν όλοι μέσα. Κινέζοι, μαύροι, άσπροι. Συνήθως δεν είναι. Η Εκκλησία είναι καθολική. Είναι καθολοκλήρωση για όλους. Δεν είναι για τους Έλληνες, για τους Σέρβους, άλλη Εκκλησία. Και μετά μιμούμενοι οι Σέρβοι εμάς κάνανε Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το ίδιο κάνανε οι Σκοπιανοί, το ίδιο κάνανε οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί, οι Ρώσοι. Δεν υπάρχει, μία είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ένας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είμαστε μέλη του στο σώμα του. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε διαφορετικό πράγμα, κομματιασμένο. Ξεκινήσαμε εμείς και αυτά τα πληρώνουμε τώρα φυσικά. Και αυτά τα πληρώνουμε. Το ότι πρώτοι εμείς το 1830 αποκοπήκαμε από το Πατριαρχείο, γιατί αν δείτε πιο πριν δεν υπήρχε Σέρβικη, Ρώσικη, άλλες εκκλησίες. Εμείς τα δημιουργήσαμε αυτά. Κάναμε το κακό ξεκίνημα. Λοιπόν, και το λέει παρακάτω, ουκένει Έλληνοι Ιουδαίος, περί το μήχε ακροβιστία, βάρβαρος, ισκήθης, δούλος ή ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάση Χριστός. Εμείς ανήκουμε πλέον στον Χριστό. Πουθενά άλλου. Πουθενά άλλου δεν ανήκουμε. Και γι' αυτό και έχουμε νόδε μένουσαν πόλη, αλλά τη μένουσαν επιζητούμε. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα, τη μένουσαν επιζητούμε. Και γι' αυτό δεν πρέπει καθόλου μέσα στα χριστιανικά θέματα να εμπλέκουμε τα εθνικά. Φυσικά έτσι όπως είναι σήμερα η κατάσταση, ο κάθε άνθρωπος πλέον, γιατί ταυτόχρονα κάπου γεννηθήκαμε σε μια πατρίδα, υποστηρίζει την πατρίδα σου όταν αυτή κινδυνεύει. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό όμως από την πίστη. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την πίστη. Και γι' αυτό αυτό που πάει να κάνει παγκοσμιοποίηση την έχει κάνει ο Χριστός προπολού. Αλλά αυτή πάει να κάνει μια οικονομική παγκοσμιοποίηση για να εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο. Όταν ο Χριστός δημιούργησε την Εκκλησία σε όλη την Οικουμένη και για όλη την Οικουμένη με έναν βασιλέα, τον Ιησού Χριστό, που είναι τα πάντα και εν πάση, αλλά είναι ο πρώτος ο οποίος εδίδαξε την οικουμενικότητα, την παγκοσμιότητα της Εκκλησίας, την παγκοσμιοποίηση, ότι όλοι ανήκουμε στο ίδιο σώμα και δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα και που μας συμβουλεύει ο μεν Απόστολος Παύλος, ότι αν θέλουμε πράγματι να έχουμε καθαριστεί όπως καθαρίστησαν οι λεπροί, δεν μπορεί να έχουμε, λέει, αυτά τα πάθη. Διότι τότε ζούμε σε μια αυταπάτη. Έχουμε απατηθεί, λέει, στην ουσία. Λοιπόν, και επίσης και εδώ θέλω να τονίσω με αυτό και να κλείσουμε, ότι πρέπει λοιπόν να αποεκτηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο, αφού ανήκουμε πλέον στον χώρο της Εκκλησίας. Και πολύ περισσότερο εμείς, οι οποίοι αρνηθήκαμε όλα τα του κόσμου. Έχουμε αρνηθεί παντελώς τον κόσμο εμείς. Και εμείς δοθήκαμε ολοκληρωτικά στο Χριστό. Εμείς το αφιερωθήκαμε. Επομένως, εμείς ήδη πρέπει να ζούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ήδη πρέπει όλα αυτά στα οποία περιεπατήσατε ποτέ όταν ζούσατε εν μέσω αυτών, πρέπει να έχουμε φύγει από αυτά τα πάθη. Πρέπει να έχουμε λυτρωθεί από αυτά τα πάθη. Και πολύ περισσότερο γιατί εμείς είμαστε αφιερωμένοι και τον υπηρετούμε ως άγγελοι. Και ο μοναχός αυτό είναι. Επίγειος άγγελος. Ουράνιος άνθρωπος, επίγειος άγγελος. Αυτό είναι ο μοναχός.
Ουράνιος άνθρωπος, εφήγιος άγγελος. Άρα εμείς πρέπει να κάνουμε ζωή αγγελική στην ουσία. Για να μπορούμε ακριβώς να μετέχουμε. Και κλείνοντας, όπως είπα, τελειώνει ότι τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ότι ο Χριστός είναι τα πάντα και εν πάση. Γιατί είναι ο αληθινός Θεός. Σαν τον υποτάσσουν, στον αληθινό Θεό υποτάσσουν τα πάντα. Και γι' αυτό και εδώ πέρα, τι λέει, ούχε μπρέτησαν στο Ευαγγέλιο του. Ρωτάει ο Χριστός. Ιδένε απού. Ούχε μπρέτησαν υποστρέψαντες νούνε δόξαν το Θεό. Γιατί δεν γύρισαν να δώσουν δόξα το Θεό. Πού γύρισε ο λεπρός. Ο λεπρός πού γύρισε. Και ποιον ευχαρίστησε. Χριστό. Ο Χριστό. Γιατί λέει δεν ευρέθησαν και οι υπόλοιποι να δώσουν δόξα στο Θεό. Εμέσως πλησαφώς ξανατονίζει τη θεότητά. Όπως και παραπάνω λέει εις δε εξ αυτών τον λεπρόν εννοεί ειδών ότι η άθη υπέστρεψε μεταφωνής, υπέστρεψε πού, στον Ιησού. Μεταφωνής μεγάλης δοξάζον το Θεό. Ενώ είχε το Χριστό μπροστά του και ως δόξαζε το Θεό. Είναι αυτό που έκανε ο Απόστολος Θωμάς. Όταν είδε το Χριστό έπεσε κάτω και τι είπε, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ενώ κατά τους Εβραίους ο Θεός είναι ο Γιαχβέ, όταν έπεσε και προσκύνησε τον Ιησού, τον απεκάλυψε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Εσύ είσαι τελικά ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Εσύ είσαι ο Γιαχβέ. Λοιπόν, τελειώσαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα στα αποστολικά και στα ευαγγελικά αναγνώσματα υπάρχει μεγάλη συγγένεια. Υπάρχει μεγάλη συγγένεια. Δεν είναι χωριστό το ένα πράγμα από το άλλο. Αρκεί να προσέχουμε την ώρα που διαβάζεται ο Απόστολος και την ώρα που διαβάζεται το Ευαγγέλιο να δούμε τι μήνυμα εκπέμπει το ένα και τι μήνυμα εκπέμπει το άλλο. Τι μήνυμα εκπέμπει ο Απόστολος, τι μήνυμα εκπέμπει το Ευαγγέλιο. Και πρέπει να είμαστε συντονισμένοι με τις κεραίες μας. Διότι όταν εκπέμπω εγώ μηνύματα, είναι σαν το ραδιόφωνο. Εάν δεν έχω τη συχνότητα, δεν είμαι συντονισμένος στην ίδια συχνότητα, δεν τα πιάνω τα μηνύματα. Εγώ που είμαι το ράδιο πρέπει να συντονιστώ στη συχνότητα του Θεού. Εάν δεν συντονίσω το ράδιό μου, την ψυχή μου, το μυαλό μου, τον εαυτό μου, το είναι μου, τα πάντα, στη συχνότητα του Θεού, την ώρα που εκπέμπει ο Θεός μηνύματα, τα μηνύματα θα περνάνε και θα τα πιάνουν μόνο αυτοί που έχουν συντονιστεί στην ίδια συχνότητα. Ιδάλλως δεν μπορώ να πιάσω το κανάλι του Θεού. Θα μου φεύγω. Όταν λοιπόν δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό, να πιάσω τα μηνύματά του, τι σημαίνει. Έπαθα αποσυντονισμό τη συχνότητός μου. Έχω αποσυντονιστεί από τη συχνότητά του. Έχω βάλει το ράδιό μου, πώς το λένε αυτό το... Συχνότητα, το λένε, συχνότητα. Τη συχνότητα την έχω βάλει αλλού εγώ. Και γι' αυτό δεν έχω πάλι επικοινωνία με τον Θεό. Τα μηνύματα δεν μου έρχονται. Ας είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στη συχνότητα του Θεού. Διότι ο Θεός είναι το φως, ο Θεός είναι η ζωή, ο Θεός είναι η αγάπη, ο Θεός είναι τα πάντα και εν πάση. Οπότε είναι αυτός που θερμαίνει τη ζωή μας, θερμαίνει την καρδιά μας, είναι αυτός που μας κάνει να αισθανόμαστε την παρουσία του ζωντανή. Όπως ακούς το ράδιο και καταλαβαίνεις την παρουσία του ανθρώπου. Είναι σαν ένα δίπλος και σου μιλάει. Ακούς το τηλέφωνο και είναι παρόν ο άλλος. Το ίδιο και εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε συντονισμένοι για να αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού. Διαφορετικά θα είμαστε ξεκομμένοι από το Θεό. Θα συνεχίσουμε όμως την επόμενη φορά. Σκοφή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμην.